Με το σημερινό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προχωράει σε ενσωμάτωση νέων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Προωθεί ρυθμίσεις, οι οποίες επιταχύνουν ακόμη περισσότερο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, για την επιτάχυνση της λύσης των ΑΠΕ, αλλά και των τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας. Είναι δηλαδή επί της ουσίας η κυβέρνηση υλοποιεί μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει στην έκρηξη της ενεργειακής φτώχειας, η πολιτική απελευθέρωση της ενέργειας και είναι υπεύθυνη για την ενεργειακή φτώχεια. Για ποιο σκοπό έχει επιλεγεί από τα μέσα της δεκαετίας του 90 η απελευθέρωση ενέργειας? Για να μπορέσει να απαντήσει στις ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και αυτή την πολιτική την εφάρμοσαν με συνέπεια όλες οι κυβερνήσεις, και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Με αποτέλεσμα τα κόμματα αυτά τα τρία τα προαναφερόμενα να είναι συνυπεύθυνα για την ενεργειακή φτώχεια. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της απελευθέρωσης? Κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, είσοδος ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων, που για να διευκολυνθεί η είσοδος δόθηκαν σκανδαλώδη κίνητρα, τεράστιες επιδοτήσεις για να προχωρήσουν οι επενδύσεις, εγγυημένες τιμές της ΑΠΕ. Αλήθεια, ποιον εξυπηρετούν οι εγγυημένες τιμές της ΑΠΕ? Τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, το λαό, ή τα διασφαλισμένα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, των αρπακτικών, των ΑΠΕ? Και όλες οι κυβερνήσεις φρόντιζαν να είναι διασφαλισμένες οι τιμές, και μέχρι σήμερα είναι διασφαλισμένες οι τιμές και τα κέρδη του καρτέλ της ενέργειας από την παραγωγή ΑΠΕ. Και σε αυτό βάλαν το χέρι τους για τη δημιουργία του καρτέλ όλα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις. Επέβαλαν τα τέλη ρήπων στο όνομα δήθεν της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά με αυτόν τον τρόπο κατέστησαν το λιγνίτι πολύ ακριβό, προς όφελος της δίδυσης των ΑΠΕ, αλλά και του φυσικού αερίου. Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι παρήγαγαν από άπου και από φυσικό αέριο? Ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι, άρα την κερδοφορία τους. Και βεβαίως, στα πλαίσια της ενεργειακής μετάβασης, κατέστησαν οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας το φυσικό αέριο ως το στρατηγικό καύσιμο μετάβασης, το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις διαμόρφωσαν ένα πανάκριβο μείγμα ενεργειακό. Ένα πανάκριβο ενεργειακό καλάθι που πληρώνει ο λαός. Και πάνω σε αυτό το πανάκριβο μείγμα ήρθαν και προσθέθηκαν οι πολύ υψηλοί έμεσοι φόροι και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Και ταυτόχρονα έβαλαν και νέα εργαλεία τα οποία θωράγησαν ακόμη περισσότερο την απελευθέρωση, όπως το χρηματιστήριο ενέργειας και η ρήτρα αναπροσαρμογής. Αυτή ακριβώς η πολιτική δημιούργησε την ενεργειακή φτώχεια, και πάνω σε αυτή την πολιτική ήρθαν σε συνέχεια οι ανταγωνισμοί υπεριαλιστικοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρομών. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος, ο οποίος διεξάγεται στην Ουκρανία, που εκτόξευσαν τις τιμές του φυσικού αερίου και κατ' επέκταση των υπόλοιπων ενεργειακών εμπορευμάτων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Και σε αυτό τον πόλεμο ενεργά συμμετέχει η κυβέρνηση με τη συμπαράσταση και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, την τραγική που έχει διαμορφωθεί για τον λαό, πώς απαντά η κυβέρνηση? Είναι μια σειρά επιδοτήσεις. Επιδοτήσεις οι οποίες καλύπτουν μικρό βαθμό, μικρό μέρος από τις πολύ σημαντικές απώλειες που έχει υποστεί ο λαός. Δεύτερον, οι επιδοτήσεις σημαίνουν αναδιανομή. Γιατί τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει η κυβέρνηση από τους κεφαλαιοκράτες, αλλά τα παίρνει από τους ίδιους τους λογαριασμούς που πληρώνει ο λαός μέσα από τα πράσινα τέλη και ταυτόχρονα μέσα από την ίδια τη φορολογία. Τον κρατικό προϋπολογισμό, που τη φορολογία την πληρώνει πάλι ο ίδιος ο λαός. Άρα λοιπόν κάνει μια αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς προς όφελος υποτίθεται των περισσότερων φτωχών, που όμως αυτές οι επιδοτήσεις στο τέλος καταλήγουν στα ίδια τα αρπακτικά της ενέργειας, για να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Αυτή η πολιτική είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Γιατί? Γιατί δεν απαντά στις αιτίες της ενεργειακής φτώχειας, στο πολύ ακριβό ενεργειακό μείγμα. Πολύ δε περισσότερο, που η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο επώδυνη για το λαό. Γιατί? Γιατί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει επιτάχυνση των ΑΠΕ,
του ακριβού πράσινου ρεύματος και ταυτόχρονα υποκατάσταση του ρώσικου φυσικού αερίου με το πολύ ακριβό, αλλά και επικίνδυνο για ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, υγροποιημένο φυσικό αέριο, το αμερικάνικο κατά κύριο λόγο. Διαμορφώνει δηλαδή ένα ακόμη πιο ακριβό μείγμα και ταυτόχρονα ένα ανεπαρκές μείγμα, γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν φτάνει να καλύψει τις απώλειες από το ρώσικο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα και νέα ακρίβεια και περίκοπες στο ηλεκτρικό ρεύμα και στην ενέργεια, και αυτό το βιώνουν όλα τα λαϊκά στρώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη χώρα μας. Και βεβαίως δεν σταματάει μόνο εκεί. Αξιοποιεί η κυβέρνηση και τη νέα τεχνολογία, όχι μόνο η κυβέρνηση, αλλά γενικότερα και στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιούν και τη νέα τεχνολογία προς όφελος των αναγκών του κεφαλαίου για να διασφαλίσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Τι σου φέρνει τώρα τους έξυπνους μετρητές, λέει. Και το θεωρεί ως ένα ουδέτερο γεγονός οι έξυπνοι μετρητές ότι είναι. Ενώ επί της ουσίας οι έξυπνοι μετρητές στα χέρια της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής θα αποδεχτούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα στις ώρες αιχμής για την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας το ρεύμα να είναι πανάκριβο, να είναι απλησίαστο και να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα. Άρα δηλαδή ένα εργαλείο το οποίο θα επιτείνει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται οι προτάσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Είναι προτάσεις οι οποίες δεν αμφισβητούν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αμφισβητούν τις αιτίες ενεργειακής φτώχειας, δεν αμφισβητούν το ακριβό ενεργειακό μείγμα. Είναι προτάσεις εντός των επιτρεπόμενων ορίων και πολιτικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βάλουμε, λέει, πλαφόν, το λέει και η κυβέρνηση για το φυσικό αέριο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλήθεια, τη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που θα καθορίσω το πλαφόν και την πραγματική, ποιος θα την καλύψει? Θα την καλύψει ο κρατικός προϋπολογισμός? Ή θα πει δεν καλύπτουμε τίποτα, άρα κλείνουν και τα λουκέτα και οι κάνουλες? Άρα λοιπόν είναι και αυτή η πολιτική χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς καμία αντιμετώπιση. Ούτε βεβαίως είναι πανάκια η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην ευρωπαϊκό επίπεδο τι έχουμε? Έχουμε βεβαίως άμεση κρατική παρέμβαση, με κρατικοποιήσεις επιχειρήσεων οι οποίες βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Δηλαδή τι κάνουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Κοινωνικοποιούν τα χρέη αυτών των επιχειρήσεων και όταν θα διαμορφωθούν κερδοφόρες θα τα ιδιωτικοποιήσουν τα κέρδη τους, ιδιωτικοποιώντας και τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Και αλήθεια, μια δημόσια ΔΕΗ σε απελευθερωμένο περιβάλλον ποια πολιτική θα ασκήσει? Θα ασκήσει μήπως την πολιτική που άσκησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τις ΝΟΜΕ, όταν αναγκαζόταν η ΔΕΗ να πουλάει κάτω του κόστους στα αρπακτικά της ενέργειας? Για ποιον ήταν αυτή η πολιτική? Δεν ήταν μήπως για τα υπερκέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, η ΝΟΜΕ? Δεν συνέβαλε αυτή η πολιτική στη δημιουργία του κάρτελ της ενέργειας, με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να προστατεί σε αυτό? Και βεβαίως ούτε μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε αυτή την κατάσταση η λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία. Βάλτε, λέει, φωτοβολταϊκά στις στέγες, που είναι το απάβγασμα του νεοφιλελευθερισμού. Δηλαδή το αν θα έχει ρεύμα ο καθένας, σαν ατομική του ευθύνη. Αυτό λέτε στον κόσμο. Με ατομική σας ευθύνη θα έχετε ρεύμα. Έτσι ακριβώς είναι. Και από αυτή την άποψη, αυτή η λογική διευρύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Αντί να διασφαλίζει το κράτος, και βέβαια το αστικό κράτος δεν μπορεί να διασφαλίσει, πολύ φτηνό ρεύμα για όλο το λαό. Άρα το μετατρέπεται σε ατομική ευθύνη του κόσμου. Άρα τον νεοφιλελευθερισμό προωθείται με αυτές τις λογικές περί ενεργειακής δημοκρατίας. Ούτε βεβαίως ως γλυκούροι υπερασπιστές, όπως λέτε, του περιβάλλοντος, το γεγονός ότι όλα αυτά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Πού θα ανακυκλωθούν οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά, όταν θα σπείρουν παντού λαμπόγια σε όλη την Ελλάδα? Αυτά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής. Τι θα γίνει μετά, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διάρκεια τους? Σε αυτό δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση. Από όλους αυτούς οι οποίοι πίνουν νερό στο όνομα της πράσινης μετάβασης που εξυπηρετεί τις ανάγκες απλά και μόνο
του κεφαλαίου. Και από αυτή την άποψη, η πολιτική πρόεδρος του ΚΚΕ τονίζει το εξής: την ανάγκη να αμφισβητηθούν οι ίδιες οι αιτίες, η ίδια η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της ενέργειας, δηλαδή να καταργηθούν οι έμεσοι φόροι. Ναι, μιλάμε για κατάργηση των έμεσων φόρων και των ειδικών φόρων κατανάλωση στα καύσιμα. Μιλάμε για κατάργηση των τελών ρήπων για να μπορέσει ο λιγνίτης να μπει στην παραγωγική διαδικασία και να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την επάρκεια ενέργειας. Μιλάμε για κατάργηση του χρηματιστηρίου και της ρήτρας αναπροσαρμογής και ταυτόχρονα η κυβέρνηση να απεμπλακεί από την εφαρμογή των κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία. Να λοιπόν οι δέσμοι των προτάσεων του ΚΚΕ που συγκρούονται με τις αιτίες. Αλλά βεβαίως δεν φτάνει μόνο αυτό. Είναι φανερό. Γιατί η διέξοδος από αυτή την κατάσταση μπορεί μόνο να υπάρξει όταν ικανοποιούνται συνολικά τα κριτήρια της επάρκειας του ρεύματος, της ενεργειακής ασφάλειας, του φθηνού ρεύμα που να ικανοποιεί τις ανάγκες του λαού αλλά και τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο συνδυασμός αυτών των κριτηρίων δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί ποτέ στο καπιταλιστικό σύστημα. Τι χρειάζεται? Χρειάζεται η κοινωνικοποίηση και των πηγών παραγωγής και των μονάδων παραγωγής ενέργειας αλλά και των δικτύων διανομής για να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας. Πρώτη η κύρια ο λιγνίτης με τη χρήση νέων τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης του διοξιδίου του άνθρακα και ταυτόχρονη αξιοποίηση του λιγνίτη για την παραγωγή του υδρογόνου. Το νερό με υδροηλεκτρικά έργα μικρότερα και μεγαλύτερα. Ο αέρας με ένα χωροταξικό σχεδιασμό, εγκατάσταση των ολικών πάρκων που θα προστατεύει το περιβάλλον και ταυτόχρονα δεν θα διαμορφώνει κινδύνους για το φυτικό και ζωικό πλούτο της χώρας μας και θα αποτρέπει τους κινδύνους πλημμυρικών φαινομένων και ταυτόχρονα και τον ήλιο μέσα από τη δημιουργία ηλιοθερμικών μονάδων παραγωγής ενέργειας και όχι να σπείρουμε σε όλη την Ελλάδα λαμπόγιαλα. Έτσι λοιπόν, από αυτή την άποψη και με αυτή τη λογική θα πάρω και τη δευτερολογία μου. Η ενέργεια από εμπόρευμα μετατρέπεται σε κοινωνικό αγαθό και αυτό επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την υπεροχή του σοσιαλισμού. Η επίθεση που δέχεται ο λαός μας όλο αυτό το διάστημα μέσα από την εκδόξευση της ακρίβειας σε συνδυασμό με το τσακισμένο από τις πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ λαϊκού εισοδήματος, έτσι σπάει κόκαλα αυτή τη στιγμή, διαμορφώνει συνθήκες επιδείνωσης της θέσης των λαϊκών στρωμάτων και η κυβέρνηση μετέρχεται να απαντήσει με τη συγκεκριμένη τροπολογία. Το καλάθι, λέει, του νοικοκυριού. Εμπεγμός. Εμπεγμός, κύριοι της κυβέρνησης, αυτή η πρόταση την οποία καταθέσατε με τροπολογία για το καλάθι της νοικοκυριάς. Γιατί ούτε φτηνά εμπορεύματα, αλλά ούτε και επαρκή εμπορεύματα. Και μάλιστα φτάνει στο σημείο να υποδείξετε στον κόσμο τι θα καταναλώσει. Αλήθεια. Από πού και σπου. Εσείς που είσαστε με την ελευθερία την ατομική, με αυτή την λογική οδηγείται στη συμπίεση των αναγκών του λαού να μπορούν να βολεύονται με αυτά τα ψίχουλα τα οποία θα του προσφέρουν, αν θα του προσφέρουν εκάστοτε επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνητικές πολιτικές με τις διάφορες επιδοτήσεις και βεβαίως το καλάδι αυτό ούτε την ακρίβεια αντιμετωπίζει ούτε την αξιοπρεπή διαβίωση των λαϊκών στρωμάτων. Αποτελεί δηλαδή μία κοροϊδία και απέναντι σε αυτή την κοροϊδία θα δώσει την απάντηση το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα με την απεργία της 9ης του Νοέμβρη που επικεντρώνει στους στόχους πάλης την πάλη απέναντι στην ακρίβεια για γενναίες αυξήσεις στους μισθούς μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις και όχι μέσα από τους αντιδραστικούς νόμους Βρούτσι Αχτσιόγλου. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς τονίζουμε ότι αυτές οι κοκορομαχίες που παρακολουθούμε στη Βουλή και οι οποίες θα κλιμακώνονται πηγαίνοντας προς τις εκλογές ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στην κυβέρνηση είναι κοκορομαχίες οι οποίες θέλουν να αφήσουν στο απειρόβλητο τις αιτίες της φτώχειας, της εξαθλίωσης, της καταστρατήγησης των λαϊκών δικαιωμάτων, του τσακίσματος των δικαιωμάτων στην εργασία
Και αυτές οι αιτίες δεν είναι άλλες παρά οι ανάγκες του ίδιου του συστήματος, οι ανάγκες κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και η θωράκιση. Ούτε βεβαίως μπορεί να καλύψει αυτή την κατάσταση ένας ρηχός αντιμνημονιακός λόγος από άλλα κόμματα που επικεντρώνεται η κριτική τους σε ορισμένους ολιγάρχες ή σε κάποιες παρασιτικές δραστηριότητες, αφήνοντας επί της ουσίας στο απειρόβλητο τον ίδιο τον παρασιτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος και καλλιεργώντας ψευδεστήσεις και αυταπάτες στον κόσμο. Κοκορομαχίες που έχουμε με κάθε ευκαιρία, όπως με την υπόθεση Πάτση. Βεβαίως, είναι απαράδεκτη η στάση αυτή του συγκεκριμένου βουλευτή. Αλλά νομίζει η κυβέρνηση ότι με την απομάκρυνσή του απαλλάσσεται από τις ευθύνες τις οποίες έχει. Ευθύνες οι οποίες καθορίζονται ότι γνώριζε τις δραστηριότητες αυτές του συγκεκριμένου βουλευτή, αλλά και ταυτόχρονα απαλλάσσεται από την εγκληματική πολιτική της σχετικά με το νέο πτωχευτικό νόμο που βγάζει στο σφυρί τη λαϊκή περιουσία μέσα από τους επιτάχυνσης των πληστηριασμών και βγάζει στο σφυρί την περιουσία και των λαϊκών οικοκυριών, των υπερχρεωμένων και των επαγγελματιών και των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων και ψαράδων. Και αλήθεια, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα και ΠΑΣΟΚ που τσακώνεστε, που λέτε τώρα ότι είσαστε με την προστασία των υπερχρεωμένων οικοκυριών, ποιος ευθύνεται για την υπερχρέωση? Δεν ευθύνεται οι πολιτικές φτωχοποίησης των λαϊκών στρωμάτων μέσα από τα χτυπήματα στους μισθούς, τις μειώσεις των συντάξεων? Πόσο σε κάνει η Νέα Δημοκρατία, πόσο στο ΠΑΣΟΚ και πόσο ΣΥΡΙΖΑ μειώσει τις συντάξεις και στους μισθούς? Τι φορολογοεπιδρομή έγιναν στα λαϊκά στρώματα τα προηγούμενα χρόνια? Και από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Η εισφοροεπιδρομή με τον νόμο Κατρούγκαλου, όλα αυτά διαμόρφωσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να έχουμε την υπερχρέωση των λαϊκών στρωμάτων. Υπερχρέωση στις τράπεζες, στην εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία. Και σήμερα το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Και αφού τσάκισε το βιωτικό επίπεδο του λαού με τις πολιτικές τους, αυτό τσακίσανε, τώρα τους χαϊδεύουν τα αυτιά. Είναι αυτό που λέει ο λαός μας, να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω Λάδι. Έτσι λοιπόν είναι επιβεβαιωμένο ότι δεν υπάρχει κανείς σωτήρας που θα προστατεύσει το λαό. Ο λαός μπορεί να προστατεύσει το λαό με την ίδια του την πάλη. Να γίνει αυτός ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να πάρει στα χέρια του την υπόθεση απειθαρχίας και ανυπακοής στην πολιτική που τον οδηγεί στην καταστροφή και για να βελτιώσει τη θέση του, αλλά πάνω απ' όλα για να βάλει στο επίκεντρο την ικανοποίηση των αναγκών και πώς αυτές θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν. Και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Τι το αποτρέπει το καπιταλιστικό σύστημα και το καπιταλιστικό κέρδος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα είναι αδύρυτη ανάγκη η συμπόρευση με το ΚΚΕ και ένα πολύ ισχυρό κουκουέ για να γίνει ακόμη πιο ισχυρός ο λαϊκός παράγοντας. Ευχαριστώ πολύ.